Λοιπόν, για πάμε στα σοβαρά τώρα, γιατί μα είπε και η Χριστίνα Ισούζη ότι το κρύο α, έρχεται σιγά σιγά. Για πάμε να δούμε του εναλλακτικού τρόπου θέρμανση, του πιο οικονομικού, Γιώργο. Εμεί δεν εξετάζουμε τώρα πώ θα είναι ο χειμώνα, αν θα είναι βαρύ ή αν θα είναι ήπιο, ε, ούτε τα ημερομηνία. Εμεί προετοιμαζόμαστε για όλε τι καιρικέ συνθήκε και θα προσπαθήσουμε λοιπόν μέσα από αυτή την εκστρατεία που έχουμε ξεκινήσει με τον Sky εδώ και λίγε ημέρε mm -hmm. να απαντήσουμε σε πάρα πολλέ απορίε. Δεχόμαστε λοιπόν τα ερωτήματά σας στο www.sky.gr και στον αυτόματο τηλεφωνητή 210-48-00-095 και σήμερα θα μιλήσουμε λιγάκι για τις σόμπες υγραερίου που έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα ναι. για αυτές τις σόμπες, οι παλιές σόμπες υγραερίου που πολλοί θα έχουμε σε αποθήκες μας. Αυτέ λοιπόν οι σόμπε λειτουργούν με ένα μείγμα βουτανίου με προπάνιο. Mm. Οι Σόμπε υγραερίου μπορείτε να βρείτε από 80 ευρώ σε πάρα πολλά καταστήματα. Μια φιάλη υγραερίου, αν την βρείτε, θα κοστίζει από 15 μέχρι 20 ευρώ τα 10 κιλά. Και η διάρκεια θέρμανση που έχουν αυτέ οι σόμπε είναι από 38 ώρε έω 51 ώρε. Είναι λοιπόν μια καλή λύση. Για όσους έχουν ένα μικρό σπίτι ή ένα, ή ένα δωμάτιο, mm. είναι σόμπες οι οποίες, οι οποίες μπορούν και να μετακινηθούν, δηλαδή μπορείτε να τι πάρετε από ένα δωμάτιο στο άλλο και καλύπτουν αρκετά τετραγωνικά με πολύ καλή ποιότητα θέρμανσης. Είναι λοιπόν μια λύση φτηνή, καλή και σε σχέση με το πετρέλαιο και οικονομική. Μάλιστα. Γιώργο Κεραμιτζόγκλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαβάζω μια είδηση εδώ, δεν ξέρω αν βεβαιώνεται, ότι ο ΕΠΗ θα σταματήσει τις χρεώσεις κλήσεων για ραντεβού. Θα το δούμε, μακάρι και να ισχύει κάτι τέτοιο.